το πρωί εισάκουσον. Η πρωινή καθημερινή εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σοφία Χατζή με τη συμμετοχή ομάδας συνεργατών. Αρχισυνταξία Σοφία Χατζή. Ηχοληψία μιξάς Άγγελος Παπάς. Μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκούδη για την Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή σας ημέρα. Ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας και σήμερα. Ευχόμαστε να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους στον FM και η πρωινή εκπομπή το πρωί εισάκουσον. Μάλιστα, όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό, έχετε ένα ακόμα λόγο να μείνετε στη συχνότητά μας, αφού κοντά μας σήμερα έχουμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Διοκλίας, κύριο Κάλιστο Γουέαρ. Είναι πραγματικά εξαιρετική τιμή για το σταθμό και μεγάλη χαρά μας για την εδώ παρουσία του. Ο πατήρ Κάλιστος Γουέαρ είναι πολύ αγαπητός στους Έλληνες Ορθοδόξους. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε μέσα από τα βιβλία του, αλλά η χαρά της εδώ παρουσίας του μας γεμίζει ακόμα περισσότερο. Είπα φίλοι μας ότι ο πατήρ Κάλιστος Γουέαρ είναι γνωστός μέσω της μετάφρασης των βιβλίων του στα ελληνικά, τα περισσότερα από τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ακρίτας. Γι' αυτό κοντά μας έχουμε και τον εκδότη του Ακρίτα, τον κύριο Κόκκινο, γνωστός στους ακροατές του σταθμού, ο οποίος βοήθησε ιδιαιτέρως για την παρουσία σήμερα εδώ του πατρός Καλίστου. Θα πούμε στη συνέχεια για τα βιβλία που έχουν κάνει γνωστό τον πατέρα Κάλιστο στη χώρα μας, πολλά χρόνια τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να καλωσορίσουμε τον Θεοφιλέστατο κύριο Κάλιστο στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ να είμαι μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα να καλημερίσουμε και τον κύριο Κόκκινο. Φαντάζομαι, κύριε Κόκκινο, ότι η γνωριμία σας με τον πατέρα Κάλιστο ξεκινά αρκετά χρόνια πριν. Ακριβώς, και είναι αρκετά φιλική και θερμή, θα έλεγα καλύτερα. Και βέβαια και η γνωριμία με τη γυναίκα μου, διότι ο πατήρ Κάλιστος έρχεται στο σπίτι, τρώμε μαζί, περνάμε όμορφες στιγμές και νομίζω ότι του αρέσει και η κουζίνα της Μαριγούλας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, η τελευταία αυτή παρατήρηση. Να πούμε λίγα λόγια για τον πατέρα Κάλιστο, για να ξέρετε, βέβαια γνωρίζετε όλοι με ποιον μιλάμε. Γνώρισε την Ορθοδοξία στα 17 του χρόνια. Είναι αδελφός της Μονής Θεολόγου στην Πάτμο. Ήταν εφημέριος της ελληνικής κοινότητος στην Οξφόρδη για αρκετά χρόνια, όπου δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πολλά χρόνια. Είναι σε σύνταξη τώρα. Είστε βοηθός επισκόπου. Είναι πλούσιο το συγγραφικό του έργο, οι ομιλίες του, πολύ σημαντικό και το ποιμαντικό του έργο, αγαπητοί ακροατές, σπουδαίο το μεταφραστικό έργο του, πολλά λειτουργικά βιβλία έχουν εκδοθεί και μεταφράζει ακόμη τη Φιλοκαλία. Πείτε μας λίγα λόγια στην αρχή για τις σπουδές σας, Θεοφιλέστατε. Ως νέος σπούδασα κλασικές σπουδές και έτσι έμαθα τα αρχαία ελληνικά. Ήρθα πρώτον στην Ελλάδα κατά το χρόνο
54. Αλλά ήρθα να δω τα κλασικά μνημεία που έχετε. Αλλά σιγά σιγά έμαθα και για την ιστορία του ελληνισμού κατά την Βυζαντινή εποχή και κατά τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σήμερα. Και έτσι από κλασικές σπουδές ήρθα στην Ορθοδοξία. Πάρα πολύ ωραία. Το βιβλίο που φαντάζομαι θα έχει διαβαστεί περισσότερο από τα υπόλοιπα είναι «Η Εντός Ημών Βασιλεία». Ένα βιβλίο που επανακυκλοφορεί αυτές τις ημέρες από τις εκδόσεις Ακρίτας, εμπλουτισμένο σε σχέση με την τελευταία του έκδοση, με νέα κείμενα και εκτεταμένη ανασύνταξη των παλαιών. Σε αυτή τη νέα έκδοση κάνετε μια διεξοδική αναφορά στον τρόπο που προσεγγίσατε την Ορθοδοξία. Τι ήταν εκείνο που σας τράβηξε περισσότερο στην Ορθοδοξία? Θα σας πω την ιστορία της ζωής μου κατά συντομία. Όταν ήμουν, ακριβώς όπως είπατε, 17 χρονών, ετοίμασα να πάω στο πανεπιστήμιο, πήγα ένα Σάββατο βράδυ κατά σύμπτωση ή κατά θεία πρόνοια στο Ρωσικό Ναό στο Λονδίνο, και εκείνοι έκαναν κατά το ρωσικό τυπικό μία σύντομη αγρυπνία. Και η ακολουθία εκείνη μου έκανε μεγάλη εντύπωση, μόλον ότι δεν κατέλαβα τίποτε, όλα ήταν στα παλαιά σλαβωνικά, αλλά η ατμόσφαιρα μέσα στην εκκλησία, η ατμόσφαιρα μιας ζωντανής προσευχής μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και αισθάνθηκα ότι εμείς που δεν ήταν πολλοί μέσα στο ναό κατοικίδη στη στιγμή, λαμβάνομαι μέρος σε κάτι πάρα πολύ πιο μεγάλο, ότι είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία στον ουρανόν, ότι έχουμε πολλοί μαζί μας που δεν βλέπουμε, και με αυτή την αόρατη παρουσία λαμβάνουμε μέρος ακριβώς στην Θεία Λειτουργία στον Άνω Κόσμο μαζί με τους Αγγέλους και τους Αγίους. Έτσι το η αίσθηση που κατ' εκείνη τη στιγμή, και είπα στο εαυτό μου, μόλον ότι δεν κατέλαβα πολλά με το μυαλό, αλλά με την καρδία μου είπα, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ πρέπει να μείνω. Έτσι η πρώτη μου επαφή με την Ορθοδοξία δεν ήταν με βιβλία, ούτε με ανθρώπους, αλλά μάλλον μια εμπειρία της λειτουργικής ζωής της Ορθοδοξίας. Ναι, ναι. Ο κύριος Κόκκινος θα μας κάνει τη χάρη να διαβάσει λίγο αυτό το κείμενο εδώ που μιλά για αυτή την εμπειρία, νομίζω. Όχι, λέει, περισσότερο αναφέρεται στο περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, τη Βασιλεία των Ουρανών, την Εντός Ημών Βασιλεία. Και βέβαια εμείς ξεκινούμε με κάτι του Ισάκ του Σύρου, το οποίο το έχει και εκείνος, ότι η κλίμακα της Βασιλείας των Ουρανών βρίσκεται μέσα σου. Βυθίσου στον εαυτό σου, φύγει από την αμαρτία και θα βρεις εκεί τα σκαλοπάτια με τα οποία θα ανεβείς. Είναι σημαντικός ο Ισάκ ο Σύρος, να θυμίσω ως ανεκδότης ότι κυκλοφορεί ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο για τον Ισάκ τον Σύρο, και καλό είναι να το δουν οι άνθρωποι που έχουν διάθεση για ευσέβεια. Και γράφει πιο κάτω ο πατήρ Κάλιστος, ο Σεβασμιότατος, τα άρθρα που περιέρχονται σε αυτό τον τόμο γράφηκαν σε διάστημα 30 ετών. Όλα όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με το θέμα του εσωτερικού βασιλείου. Μιλώ εδώ για την μετάνοια ή την αλλαγή του νου, για την αίσθηση του θάμβους και τη σιωπή που χαρακτηρίζουν την προσευχή μας, καθώς εξερευνούμε την Εντός Ημών Βασιλεία, για τη συντροφιά του πνευματικού
οδηγού, καθώς αρχίζουμε την ανάβασή μας, για τον μάρτυρα και για τον διαχριστόν Σαλό, ως προνομιούχους αυτόπτες μάρτυρες της Βασιλείας, για τον χρόνο, ως μυστήριο της αιωνιότητας, που είναι το σημάδι αυτού του εσωτερικού βασιλείου. Και καθώς το εσωτερικό βασίλειο, η μέλουσα βασιλεία είναι το ίδιο πράγμα, το εσωτερικό βασίλειο και η μέλουσα βασιλεία είναι το ίδιο πράγμα. Μιλώ επίσης για τον θάνατο, την ανάσταση και τη δυνατότητα μιας θελικής και καθολικής καταλλαγής. Πολύ ωραία. Για να ολοκληρώσουμε βέβαια το θέμα μας για το βιβλίο, για εντός ημών βασιλεία, όλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Μόνο μία μικρή παρατήρηση. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πιο πολύ διαβασμένο βιβλίο. Το πιο πολύ διαβασμένο βιβλίο, το οποίο υπάρχει και στα ελληνικά, είναι το «Η Ορθόδοξη Εκκλησία», το οποίο κάνει κυριολεκτικά ακόμα μέχρι τώρα θράψη στην Αγγλία. Δηλαδή κάθε χρόνο νομίζω Penguins, δεν είναι? Πέστε το εσείς αυτό. Ναι, αυτό το βιβλίο, The Orthodox Church, η Ορθόδοξος Εκκλησία, είναι το πρώτο μου βιβλίο και εξεδόθηκε από τον μεγάλο εκδοτικό οίκο του Penguins, σε paperback, και εξεδόθηκε πρώτον σε 63, το χρόνο 63, έτσι με τα 40 χρόνια πάντα κυκλοφορεί. Και ήταν μια εισαγωγή στην Ορθοδοξία. Στην αρχή το έγραψα για τους δυτικούς, για τους μη Ορθοδόξους, αλλά ίσως είναι και χρήσιμο και για τους Ορθοδόξους. Και ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Βέβαια, κατά τα τελευταία 40 χρόνια έχω αλλάξει πολλά σημεία σε αυτό το βιβλίο. Αλλά αυτό θα είναι το μεταφρασμένο σε πολλές ξένες γλώσσες τώρα, στα ρωσικά, ρουμανικά, σερβικά και σε άλλες γλώσσες. Μάλιστα. Πατέρα Κάλιστε, λέτε ότι η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία είναι εκείνο που σας έθελξε στην Ορθοδοξία. Αν και φαντάζομαι δεν κατανοούσατε τότε τίποτα σχεδόν από τη γλώσσα ή το τυπικό της Ορθόδοξης Λατρείας, πράγμα που μας είπατε. Έκτοτε, πώς καλλιεργήσατε αυτό το ενδιαφέρον σας για μια πιο ουσιαστική συμμετοχή στη λατρεία? Το ρωτάω αυτό γιατί πολλοί Ορθόδοξοι είναι ικανοποιημένοι με μια τυπική παρακολούθηση των διαφόρων τελετών, χωρίς να κατανοούν τι γίνεται και πώς μπορούν να συμμετέχουν πραγματικά σε αυτές. Δεν έγινα Ορθόδοξος αμέσως μετά εκείνη την πρώτη εμπειρία της θρησκευτικής ζωής της Ορθοδοξίας. Έμεινα 6 χρόνια, διότι πρώτον πολλοί Ορθόδοξοι μου είπαν «Η Ορθοδοξία είναι μόνον για εμάς τους Έλληνας και για εμάς τους Ρώσους, αλλά εσύ που είσαι Άγγλος δεν μπορείς να γίνει Ορθόδοξος». Αλλά σιγά σιγά έμαθα ότι αυτή δεν είναι η αληθινή Ορθοδοξία. Ότι η Ορθοδοξία χωρίς προσελητισμόν είναι η Εκκλησία του Χριστού, ότι εκφράζει την πίστη της Εκκλησίας μη πληρότητα, που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού. Έτσι, κατά τα 6 αυτά χρόνια, είχα πολλές επαφές με Ορθοδόξους στην Οξφόρδη. Ήταν και τότε μια μικρή αλλά ζωντανή Ορθόδοξη κοινότητα, και άρχισα να διαβάσω διάφορα βιβλία, αλλά πρώτον από όλα τα βιβλία άρχισα να διαβάσω τη Φιλοκαλία, που υπήρξε και τότε σε μια μετάφραση από τα ρωσικά. Και έτσι έμαθα κάτι για την εσωτερική ζωή, για την παράδοση της μυστικής προσευχής στην Ορθοδοξία. Και αυτά τα πράγματα με τράβηξαν περισσότερο
στον Ορθόδοξο δρόμο. Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η μετάβασή σας στην Ορθοδοξία? Ήταν δύσκολο, διότι ως παιδί ήμουν μέλος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και αγαπούσα αρκετά την παράδοση του Αγγλικανισμού, που στην παραδοσιακή της μορφήν δεν είναι τόσο μακριά από την Ορθοδοξία. Και έτσι δεν ήταν εύκολο να φύγω από την Αγγλικανική Εκκλησία. Αλλά είχα και δυσκολίες, διότι υπάρχουν μέσα στον Αγγλικανισμό πολλές διαφορές μεταξύ των πιστών, πολλές διαφορές γνώμες. Και έτσι είπα στο εαυτό μου, μόνο μέσα στην Ορθοδοξία μπορώ να βρω την πραγματική πίστη του Χριστού. Και βέβαια δεν ήταν εύκολο, διότι τότε σε όλες τις ορθόδοξες ενορίες στην Αγγλία οι ακολουθίες ήταν ή στα ρωσικά ή στα σλαβωνικά. Κανείς δεν χρησιμοποιήσε αγγλικά. Αλλά ευτυχώς με την γνωριμία μου του αρχαίου ελληνισμού δεν ήταν δύσκολο να παρακολουθήσω τις ακολουθίες. Και γι' αυτό όταν έγινε Ορθόδοξος, δεν έγινε Ορθόδοξος με τη Ρωσική Εκκλησία, μόνο ότι αγαπούσα πολύ τη Ρωσική έκφραση της Ορθοδοξίας, αλλά πήγα, ας το πούμε, στην πηγή της Ορθοδοξίας, δηλαδή στην Ελληνική Εκκλησία, και έγινε Ορθόδοξος με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το καθεδρικό ναός του Λονδίνου. Και είναι το πιο εύκολο εκεί για μένα, διότι ήξερα τα αρχαία ελληνικά. Ακριβώς. Γιατί δεν πήγατε στην Ρωσική Εκκλησία, αφού είχατε τόση πολύ... Άλλη δυσκολία στη Ρωσική Εκκλησία ήταν ότι ήταν τότε και μέχρι τώρα διχασμένη στην Δύση, σε διάφορες δικαιοδοσίες. Υπήρξε μερικοί με το Πατριαρχείο της Μόσχας, αλλά άλλοι με τη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς. Και δεν ήθελα να εισέλθω σε εκείνη την δύσκολη κατάσταση με τους Ρώσους, και είπα στο εαυτό μου πιο εύκολο θα είναι να είσαι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο που δεν είναι δικασμένο, που δεν μένει υπό το κομμουνισμό, που έχει μεγαλύτερα ελευθερία. Πολύ ωραία. Σας έκαναν δεκτό, γίνατε δεκτός εύκολα από την Ορθοδοξία, με χαρά δηλαδή σας δέχτηκαν? Τι σας είπαν στην αρχή? Στην αρχή πήγα να δω τον βοηθό επίσκοπο εκεί στο Λονδίνο, τον επίσκοπο Ιάκωβον Βίρβον, έγινε Μητροπολίτης κατόπιν Χριστουπόλεως, αν θυμάμαι καλά. Και εκείνος με δέχτηκε με αγάπη, ήταν καλός άνθρωπος, αλλά στην αρχή μου είπε να μείνεις όπου είσαι ως Αγγλικανός. Η Ορθοδοξία είναι για τους Έλληνας, αλλά όχι για σένα. Αλλά το είπε με αγάπη, αλλά κατόπιν γύρισα και του είπα θέλω να γίνω Ορθόδοξος, όχι μόνο διότι αγαπώ την ελληνική παράδοση, αλλά διότι βλέπω ότι η Ορθόδοξια είναι η αλήθινη εκκλησία και ότι είναι για όλους, όχι μόνο οι Έλληνες και Ρώσους και Σέρβους, αλλά και για εμάς τους Δυτικούς. Και μου είπε,
καλά. Μπορείς να γίνεις Ορθόδοξος και μη δέχθηκε, αλλά στην ημέρα στην οποία μη δέχθηκε, μου είπε πρέπει να καταλάβεις ότι ποτέ, ποτέ δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς στην Ορθόδοξον Εκκλησία, θέλουμε μόνο Έλληνας ιερείς εδώ. Του είπα καλά, καλά, δεν ζητώ τίποτε, μόνο να είμαι Ορθόδοξος. Περιπέτεια, θεοφιλέστατε. Πείτε μας, στον 20ο αιώνα είχαμε το φαινόμενο της επιστροφής της Ορθοδοξίας στη Δύση. Δεν μιλώ για την επιστροφή στην Ορθοδοξία, γιατί κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αλλά της επιστροφής της Ορθοδοξίας στη Δύση. Σποραδικά μεν, αλλά υπήρξε αυτή η επιστροφή. Και λέω επιστροφή γιατί η Ορθοδοξία υπήρχε εκεί πριν το σχίσμα. Κάποιοι άνθρωποι όπως και εσείς έγιναν Ορθόδοξοι. Δημιουργήθηκαν κάποια μικρά μοναστήρια. Πώς βλέπετε σήμερα την προοπτική αυτού του φαινομένου? Σημαίνει αυτό κάτι για τη Δύση? Είναι αλήθεια ότι ο αριθμός των δυτικών Ορθοδόξων μένει μέχρι τώρα περιορισμένος. Αλλά οπωσδήποτε ο αριθμός αυξάνεται κατά συνέχεια. Και βέβαια, όπως είπα, εμείς οι Ορθόδοξοι στην Δύση δεν θέλουμε να κάνουμε αρνητικών προσελητισμών εναντίον των άλλων ομολογιών που θα ήταν ξένων στο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία δεν είναι κάτι αρνητικό να κατακρίνουμε τους άλλους, αλλά είναι κάτι θετικό να υπερασπιστήσουμε την αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει μόνο να κάνουμε μία Ορθόδοξη μαρτυρία στην Δύση, όπου υπάρχει δυστυχώς μεγάλη πνευματική σύγχυση τώρα, και οι περισσότεροι στην Δύση, στην Αγγλία, έχασαν μια ζωντανή επαφή με την Εκκλησία, και γι' αυτό δεν κάνουμε προσελητισμόν εναντίον κανένας, αλλά μόνο μια μαρτυρία για την Ορθοδοξία. Αλλά ο κόσμος μας ακούει με προθυμία, και για αυτό ίσως την Δύση ήρθε η ώρα τώρα να μαρτυρήσουμε για την Ορθοδοξία. Τώρα στην Αγγλία θα είπα ότι έχουμε περίπου 200 Ορθοδόξους κληρικούς, και από αυτούς τους 200 τώρα σχεδόν 80 είναι Άγγλοι. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό, ότι 40 από τους 100 μεταξύ των ιερέων είναι Άγγλοι. Αρκετοί υπηρετούν σε ενορίες ελληνικές ή ρωσικές, αλλά οι άλλοι σε μικρές αλλά ζωντανές αγγλικές κοινότητες. Βέβαια, ο αριθμός των λαϊκών θα είναι πολύ κατώτερος από το 40, από τους 100, θα είπα μόνο 3 ή 4 από τους 100 μεταξύ των λαϊκών είναι Άγγλοι. Αλλά, όπως είπα, ο αριθμός γίνεται κατά συνέχεια πιο μεγάλος. Και έχουμε τώρα πολλές ενορίες στην Αγγλία που είναι μεικτές. Δηλαδή, θα κάνουμε τη Θεία Λειτουργία στα ελληνικά βασικά, αλλά και με αγγλικά, και με σλαβονικά, και με ρουμανικά, διότι εκτός από τις μεγάλες πόλεις, οι ενορίες είναι μάλλον παν-Ορθόδοξες.
και όχι εθνικές. Λέτε στο ίδιο βιβλίο σας, η Εντός Ημών Βασιλεία, ότι η Εκκλησία είναι μία. Παρόλα αυτά, ο χριστιανισμός είναι διηρημένος και υπάρχουν εντός εισαγωγικών πολλές εκκλησίες. Με ποιο τρόπο τελικά η Εκκλησία είναι μία? Κατ' αρχήν, η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί την μία καθολική Εκκλησία του Χριστού. Διότι μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία θα βρούμε την πληρότητα της αληθείας. Και θα ήθελα να τονίσω αυτή την λέξη πληρότης. Δηλαδή, μέσα στις άλλες χριστιανικές ομολογίες θα βρούμε πολλά που είναι αληθινά. Δεν θα είπα ότι οι άλλοι χριστιανοί δεν έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι δεν έχουν έγκυρον βάπτισμα. Ξέρω ότι μερικοί Ορθόδοξοι ομιλούν έτσι. Δεν συμφωνώ. Θα βρείτε μεταξύ των Ρωμαιοκαθολικών, των Αγγλικανών και των διαμαρτυρουμένων πολλούς αγίους ανθρώπους και θα βρείτε και μια πραγματική χριστιανική μαρτυρία μεταξύ αυτών. Και εμείς οι Ορθόδοξοι, αν θα είμαστε ταπεινοί, μπορούμε να μάθουμε πολλά από τους άλλους χριστιανούς. Αλλά θα είπα ότι η Ορθοδοξία είναι η μία εκκλησία, διότι εκείνη μόνον με την χάρη του Θεού εκφράζει όλη την πληρότητα της αληθείας.
αγαπητοί μας φίλοι, είναι η Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους στον FM, η πρωινή καθημερινή εκπομπή του πρωί Ισάκουσον. Έχουμε κοντά μας δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον επίσκοπο Διοκλίας κύριο Κάλιστο Γουέαρ και τον εκδότη των εκδόσεων Ακρίτας, τον κύριο Κόκκινο. Και μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, θέλουμε και τη βοήθειά σας σε αυτό. Τηλεφωνήστε μας στα 210-4118-602 και 4118-640. Καταθέστε τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις ευχές σας, τις οποίες έχουμε πολύ ανάγκη. Θεοφιλέστατε, πολλής λόγος γίνεται στον Ορθόδοξο χώρο για το διάλογο μεταξύ των εκκλησιών ή των διαφόρων ομολογιών, με πολλές διαφωνίες και αντιρρήσεις ως προς τη χρησιμότητα του διαλόγου. Καταρχάς, όταν μιλάμε για ενότητα μεταξύ των χριστιανών, εννοούμε την θεωρητική συμφωνία για διάφορα θεολογικά θέματα ή η ενότητα προϋποθέτει κάτι παραπάνω? Εν πάση περιπτώσει, τι χρειάζεται για να επιτευχθεί η ενότητα? Να γίνει ενότης μεταξύ των χριστιανών, πρέπει να συμφωνήσουμε βέβαια για την πίστη, αλλά πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της βασικής πίστεως, μεταξύ των ζητημάτων που είναι ουσιαστικά και πολλά μεταξύ των πραγμάτων που είναι μάλλον έθιμα, μεταξύ πίστης και θεολογικές γνωμές, ας το πούμε. Τι είναι η βασική πίστη της Ορθοδοξίας? Διότι έχουμε πολλές γνώμες μέσα στην Ορθοδοξία που δεν εκφράζουν ακριβώς την αληθινή πίστη και δεν ζητούμε από τους άλλους χριστιανούς να δεχθούν όλα αυτά που είναι έθιμα μέσα στην Ορθοδοξία. Δηλαδή πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ την παράδοση και των παραδόσεων. Η αμυντική αρνητική στάση πολλών Ορθοδόξων έναντι των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών φανερώνει περισσότερο σταθερή προσήλωση στην παράδοση ή αδικαιολόγητο φόβο και μια τάση απομόνωσης? Λυπάμαι και φοβούμαι ότι πολλές φορές εκφράζει φόβον και τάση για απομόνωση. Βέβαια, δεν πρέπει να κάνουμε κανένα υποχωρισμό στη ζητήμα της πίστεως, αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στους άλλους. Και αν η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να φοβηθούμε για τίποτε. Θυμάμαι στο χρόνο 66, τότε είχα μείνει ένα χρόνο στη μονή της Πάτμου και έγινα τότε ιερεύς, έγινα και μοναχός στη μονή και έπρεπε να γυρίσω στην Αγγλία να αναλάβω τα καθήκοντα μου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και αμέσως πριν να φύγω για την Αγγλία, πήγα να δω τον πνευματικό της νήσου Πάτμου, τον αείμνηστον πατέρα Αμφιλόχιον. Και εκείνος μου είπε να μη φοβάσαι, να μη φοβάσαι. Βέβαια, ως Ορθόδοξος, πολλές φορές θα αισθανθείς ότι είσαι μονωμένος,
αλλά αυτό δεν πειράζει. Και δεν πρέπει να εκφράσεις καθόλου φόβο. Αυτό ήταν που μου είπε πριν να φύγω για Αγγλία και προσπάθησα να κάνω υπακοή στην συμβουλή του. Πολύ ωραία. Πατέρα, κάλλιστα, υπάρχει μια άποψη σε μερικούς Ορθοδόξους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει την πληρότητα της αλήθειας. Πώς εννοείται αυτή η πληρότητα, σαν μια μεταφυσική θεωρία πλήρη από κάθε άποψη ή πρόκειται για κάτι άλλο? Πρόκειται βέβαια για ντόγματα, αλλά θα είπα μάλλον ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο μια ιδεολογία, ούτε ένα μεταφυσικό σύστημα. Η Ορθοδοξία είναι ένας τρόπος ζωής. Δηλαδή, πρέπει να ζήσουμε όλα αυτά τα δόγματα που έχουμε στην Ορθοδοξία. Και έτσι η Ορθοδοξία είναι μια έκφραση ζωής. Πάντα υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ δογμάτων και προσευχής. Και έτσι η Εκκλησία σημαίνει πρώτον από όλα η Θεία Λειτουργία. Αν δεν θα λάβουμε μέρος τακτικά στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, δεν είμαστε Ορθόδοξοι. Και έτσι θα ήθελα να τονίσω την λειτουργική ή μάλλον την ευχαριστιακή πλευρά της Ορθοδοξίας. Χωρίς τα δόγματα, βέβαια, δεν έχουμε Ορθοδοξία. Αλλά χωρίς ζωντανή προσευχή, δεν έχουμε Ορθοδοξία. Και σε ένα βιβλίο που έγραψα, που είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, ο Ορθόδοξος δρόμος, προσεπάθησα να τονίσω την σχέση μεταξύ δόγματος και προσευχής. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης παράδοσης, αν θέλουμε να λέμε ότι αυτή είναι ακόμα ζωντανή? Πρώτον, θα ήθελα να τονίσω το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, πιστεύομαι σε ένα Θεόν, αλλά σε ένα Θεόν που είναι επίσης κοινωνία. Κοινωνία τριών προσώπων. Ο Θεός είναι αμοιβία αγάπη μεταξύ Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αυτό πρώτον θα ήθελα να τονίσω, ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας για την Αγία Τριάδα δεν είναι μόνο κάτι θεωρητικό, αλλά εκφράζει ότι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο είναι αμοιβία αγάπη. Δεύτερον, έχουμε τον πίστη μας στον Χριστό, ο οποίος είναι Υιός του Θεού, αλλά επίσης τέλειος άνθρωπος. Ο Θεός ηγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο να στείλει τον δικόν του Υιόν να ζήσει ως άνθρωπος, να αποθανεί και να αναστάσει πάλι από τους νεκρούς. Αυτό είναι το δεύτερο. Και τρίτον, θα ήθελα να τονίσω την κοινωνία των Αγίων,
ότι εμείς στην Γην δεν είμαστε μονομένοι, έχουμε πάντα πολύ κοντά σε εμάς την Θεοτόκον, τους Αγίους, τους Αγγέλους. Αυτό ήταν κάτι που έμαθα από την Ορθοδοξία, την παρουσία της κοινωνίας των Αγίων σε μια ζωντανή έκφραση. Και έχουμε τέσσερα τα Άγια Μυστήρια, την Θεία Μετάληψη, και ότι κοινωνούμε όχι μόνο σε άρτων και ίνων, αλλά στον πραγματικό σώμα και αίμα του Σωτήρος. Αυτά τα τέσσερα θα ήθελα να τονίσω πρώτον, αλλά έχουμε και πολλά άλλα στην Ορθοδοξία. Μας τα λέτε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιες διαφορές, πείτε μας, πατέρα Κάλιστε, θεωρείτε πιο σημαντικές μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών και ίσως μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών? Για τους Αγγλικανούς είναι δύσκολο να απαντήσω, διότι υπάρχουν πολλές διαφορές γνωμών μεταξύ των διαφόρων Αγγλικανών. Έχουμε μερικούς Αγγλικανούς της λεγόμενης High Church, υψηλής εκκλησίας, που είναι κοντά στην Ορθοδοξία και που πραγματικά πιστεύουν σε όλη την πίστη της Ορθοδοξίας. Παραδείγματος χάρη, ο τότε αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Μικαήλ Ράμσι ήταν πραγματικά ορθόδοξος στην καρδία του. Και ο νυν αρχιεπίσκοπος, ο Ρόαν Βίλιαμς, μόλον ότι σε μερικά σημεία ίσως δεν συμφωνεί με την Ορθοδοξία, και εκείνος είναι πολύ κοντά στην Ορθοδοξία, γράφει για την Ρωσική Θεολογία σημαντικά βιβλία. Αλλά έχουμε και άλλους Αγγλικανούς που είναι, το λέγουμε, Evangelicals, Ευαγγελικοί, που είναι μάλλον κοντά στην προτεσταντική παράδοση, που παραδείγματος χάρη δεν εκτιμούν την κοινωνία των Αγίων, που δεν τονίζουν την πραγματική παρουσία του Χριστού στην Θεία Μετάληψη. Έχουμε και άλλους Αγγλικανούς που είναι λίαν φιλελεύθεροι, που δεν πιστεύουν ούτε στην θεότητα του Χριστού, ούτε στην σωματική ανάσταση του. Έτσι, με μερικούς Αγγλικανούς είμαστε κοντά, αλλά είναι πιο δύσκολο να έχουμε θετικό διάλογο με όλων των Αγγλικανισμών. Με τους Ρωμαιοκαθολικούς, για μένα το βασικό ζήτημα είναι το πρωτίον του Πάπα. Βέβαια έχουμε και το ζήτημα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, που είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά νομίζω μπορούμε να βρούμε μερικές οδούς για μια συμφωνία σε αυτό το ζήτημα. Αλλά πιο δύσκολο είναι το πρωτίον του Πάπα. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με τον διάλογο, να είμαστε ανοιχτοί, να εκφράσουμε την Ορθοδοξία μας στους άλλους, αλλά και να ακούσουμε τους άλλους πώς εκείνοι βλέπουν τον Χριστιανισμό. Όμως συνήθως, δεν ξέρω στην Αγγλία τι γίνεται, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας φόβος. Λες και έχει να φοβηθεί κάτι η Ορθοδοξία από το διάλογο. Δεν περιμένω άμεσα αποτελέσματα από τον διάλογο. Είναι αδύνατο κατά την γνώμη μου να έχουμε ένωση αύριο με τους Ρωμαιοκαθολικούς ή με τους Αγγλικανούς.
αλλά δεν πρέπει να έχουμε φόβο. Ο Χριστός θα μας προστατεύσει. Πρέπει να πάμε, να εκφράζουμε την γνώμη μας ως ορθόδοξοι, να ακούσουμε τις δυσκολίες των άλλων. Δεν θα χάσουμε τίποτε από ένα ειλικρινή διάλογο. Όπως μου είπε ο Πάτερ Αμφιλόκιος, να μην φοβάσαι. Πολύ ωραία. Έχετε να προσθέσετε, κύριε Κόκκινε, κάτι σε αυτό το τελευταίο που... Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βέβαια τώρα ερεθίζομαι στα θέματα που έχουν σχέση με την εσωστρέφεια των Ελλήνων. Εκεί συμβαίνουν πολλά πράγματα για να την έχουμε αυτήν την εσωστρέφεια. Είτε ότι πραγματικά δεν καλλιεργούμε την Ορθοδοξία μας, απλώς την έχουμε σαν τίτλο στο πέτο μας και νομίζουμε ότι εκεί θα μείνει εις τους αιώνες. Η Ορθοδοξία πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας για να την καταλαβαίνουμε. Πολλοί με τους οποίους πολλές φορές συζητώ και είναι φανατικοί Ορθοδοξοί, δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο, δεν διαβάζουν τους πατέρες και ισχυρίζονται ότι είναι Ορθόδοξοι. Είδατε αυτά τα τέσσερα σημεία που μας είπε ο Θεοφιλέστατος, είναι σημαντικά και πρέπει να τα τονίσουμε και στο τέλος, αν τα έχει σημειωμένα Σοφία. Η Ορθοδοξία είναι ένας συνεχής αγώνας. Ένας αγώνας εσωτερικός να ανακαλύψουμε την εντός ημών βασιλεία που λέγαμε. Αλλά ένας αγώνας ο οποίος δεν χρειάζεται να τον εξωτερικεύουμε με πολεμική προς τους έξω, αλλά με ανοχή προς τους έξω. Με αυτό που λέει την Ορθόδοξη μαρτυρία. Δηλαδή, αν ζούμε εμείς Ορθόδοξα, θυμάμαι ότι το έλεγα αυτό καμιά φορά και στην Νότια Ιταλία που είναι ένα-δυο μοναστηράκια. Λέω, σας η δουλειά σας δεν είναι να κάνετε τους Ιταλούς Ορθοδόξους. Είναι να ζήσετε την Ορθοδοξία και από εκεί να ζηλέψουν κατά κάποιο τρόπο οι Ιταλοί, εάν θέλουν. Και πράγματι συμβαίνει αυτό. Όπως συμβαίνει στην Αγγλία. Που είναι ένα μέρος πολύ διάφορο σε παράδοση από ότι είναι η Νότιος Ιταλία ή όπως είναι η Ελλάδα. Και έτσι θα ήθελα να παρακαλέσω όσο γίνεται σαν. Συνυπεύθυνος αν θέλετε και με τους άλλους Έλληνες, ότι ας σκύψουμε μέσα μας πραγματικά, ας πιστέψουμε πραγματικά για δικό μας όφελο. Αφήστε την Ορθοδοξία, αφήστε την Ιεραποστολή. Δεν μας χρειάζεται σε αυτό το στάδιο. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι να γίνουμε εμείς οι ίδιοι Ορθόδοξοι. Πολύ ωραία μας τα είπε και ο κύριος Κόκκινος. Επειδή ο χρόνος μας τρέχει, θέλουμε να μας υποσχεθείτε ότι θα έχουμε άλλη μια εκπομπή μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοφιλέστατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Κόκκινο, τον εκδότη του Ακρίτα, που βοήθησε για τη σημερινή εκπομπή. Και βέβαια για τα βιβλία του πατρός Καλής του Γουέρ, που χρόνια τώρα εκδίδει και μας κάνουν γνωστό το έργο του Θεοφιλεστάτου. Να υπενθυμίσουμε μερικούς τίτλους: είναι η Εντός Ημών Βασιλεία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Δύναμη του Ονόματος και άλλα. Επίσης, να προσθέσω τώρα ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίνδικτος και ένα μικρό βιβλίο με τίτλο «Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα», που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα της σχετικής βιβλιογραφίας. Θεοφιλέστατε, την ευχή σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί. Κύριε Κόκκινε, και πάλι ευχαριστούμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, να είστε καλά. Από τον Άγγελο Παπά, που είχε τη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, την Σοφία Χατζη στο μικρόφωνο, τη Φίβη Κωνσταντέλη στο τηλεφωνικό κέντρο, πολλές ευχές να είστε πάντα καλά και ο Θεός μαζί μας. Το πρωί εισάκουσον. Η πρωινή καθημερινή εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σοφία Χατζή με τη συμμετοχή ομάδας συνεργατών. Αρχισυνταξία Σοφία Χατζή.
Ηχοληψία μιξάς Άγγελος Παπάς. Μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκούδη για την Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.